Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιάννης Σταθάς, δήμαρχος Αράχοβας, για να κάνουμε μια χειμερινή απόδραση, νοερά καταρχάς, και μην ξεχνάτε ότι έρχεται για άλλους τετραήμερο, για άλλους τριήμερο και για άλλους απλά Σαββατοκύριακο 28 Οκτωβρίου. Βέβαια, αν είναι Σαββατοκύριακο, δεν είναι τριήμερο, έτσι, το θέμα είναι να ξεκινήσετε από νωρίτερα. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, να πάτε Αράχοβα και να περάσετε όνειρο, χάρμα. Δήμαρχέ μου, Γιάννη Σταθά, δήμαρχε Αράχοβας, καλησπέρα από το Real FM. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Είμαστε πάρα πολύ χαρά, είμαστε μια χαρά, περιμένουμε φέτος να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Δηλαδή να μας ασκήσουμε για να μπορέσει ο κόσμος να χαρεί την Αράχοβα, να χαρεί το βουνό, γιατί εδώ και 1,5 χρόνο δεν χαρεί όπως θα ήθελε. Μεγάλες απώλειες και, βέβαια. Ναι, 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 είναι το πρόβλημα για όλους μας. Και για τον κόσμο ο οποίος δεν το είχε χαρεί, αλλά φυσικά και για μας είναι μεγάλες οι απώλειες που είχαμε και για τους επαγγελματίες. Βεβαίως. Αλλά το βασικό τραπώ είναι να το χαρεί ο κόσμος, γιατί η ζωή μας είναι μικρή και πρέπει να τη χαιρόμαστε κάθε μέρα. Και μια από τις χαρές που έχουμε εδώ πέρα στο τόπο μας, το χειμώνα, είναι η Αράχοβα, έτσι. Όπου καλός κακός είναι ο μεγαλύτερος προορισμός και ο καλύτερος. Ο πιο δημοφιλής, αν μη τι άλλο, ο πιο δημοφιλής. Είναι η ποιότητα που υπάρχει εδώ. Χωρίς αμφιβολία, δημαρχέ. Ναι, ναι. Είναι το βουνό που είναι το καλύτερο βουνό πάνω για να κάνει σκι. Είναι η ποιότητα των μαγαζιών, η οποία δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Είναι η ποιότητα των καταλυμάτων, όπου πραγματικά πάλι είναι υπηρεσίες. Είναι επίπεδου πολύ ψηλού και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό σχέση με το επίπεδο το οποίο υπάρχει. Η Αράχοβα και ο Παρνασσός, και το αναφέρεις, δήμαρχε, είναι ο λόγος για να μην πας στην Ευρώπη να κάνεις σκι. Δηλαδή, επειδή λείπουν τα καλά χιονοδρομικά, πέρα από, έχει σαφώς τις καλές μονάδες που περιέγραψες, δήμαρχε, τα πολύ καλά εστιατόρια, επαγγελματίες φοβερούς, και ακριβώς εδώ έρχομαι και προσυπογράφω τα λεγόμενά σου, δήμαρχε, έχει ποιότητα τέτοια υπηρεσιών που εφάμιλή της βρίσκεις μόνο σε γνωστά χειμερινά ευρωπαϊκά θέρετρα. Και θα πω αυτό που βρίσκει στην Αράχοβα, την ποιότητα του χιονιού και την ποσότητα, να κάνεις λοιπόν σκι και να βλέπεις θάλασσα, αυτό βρίσκει το θέμα. Δηλαδή ποιος μπορεί να κάνει σκι στον πλανήτη πάνω και να βλέπει θάλασσα μπροστά του? Κανένα. Όπως εγώ όταν είμαι στο... Άκου, δήμαρχε, τώρα για να γελάσεις. Όπως όταν είμαι εγώ στο Ξυλόκαστρο, το γυναικοχώρι που λέμε, εκεί, από εκεί κατάγεται η γυναίκα μου. Πίνω καφέ στη θάλασσα, χειμώνα, και βλέπω χιονισμένο τον Παρνασσό απέναντι. Είναι ακριβώς απέναντι. Ακριβώς απέναντι. Εμείς λοιπόν βλέπουμε το Ξυλόκαστρο από εκεί, βλέπουμε τον Κοροφιακό. Βλέπουμε τον Εβοϊκό, άμα ανέβεις πάνω και ψηλά, από την άλλη πλευρά. Είναι απίστευτο το οποίο συμβαίνει. Είναι δίπλα λοιπόν. Μπορεί να πας 20 λεπτά να φας ψάρι στην Αντίκυρα. Θα έρθεις, είναι η Δελφή δίπλα, όπου μπορεί να κάνεις την βόλτα σου. Καλά. Είναι το Δίστομο, όπου είναι όπως θέλει να πάει να δει το Μουσείο Ναζισμού. Είναι ο Σουλουκάς, που είναι η μονή που ήταν ηγούμενο και ο αρχηγός του κόσμου Ερώνημος, που είναι η Αγία Σοφιά της Ρουμέλης, που είναι στην UNESCO. Δηλαδή, και να δει, αυτά είναι μέσα στα 20 λεπτά. Δημαρχέ. Δηλαδή, ναι, ναι. Είναι κάτι που θα περάσει τέλεια. Δηλαδή, κάποιο θα πρέπει να κοιμήσει και τον χρόνο του. Εμένα ξέρει τι μου αρέσει, δήμαρχε. Ξέρει τι μου αρέσει, δήμαρχε. Επειδή έχω μιλήσει με πολλού δημάρχου οι οποίοι προσπαθούν να διαφημίσουν την περιοχή του. Όπω τα περιέγραψε, αυτά που μπορεί να κάνει κανεί επισκεπτόμενο στην Αράχοβα, είναι σαν να τα ζει. Βλέπω πόσο αγαπά τον τόπο σου. Αυτό μου άρεσε εμένα. Εγώ τον θεωρώ τον τόπο μου και το λέω πάντα, τον θεωρώ ευλογημένο. Και θεωρώ ευλογημένο και εμά που ζούμε εδώ πέρα. Δηλαδή, είμαστε τυχεροί. Αν έχουμε τέτοια ποιότητα. Να είναι όλα εδώ μαζεμένα. Δίπλα η Αθήνα είναι μία ώρα από την Αθήνα, έτσι. Όχι μία ώρα, πόσο είναι, την αλήθεια θα πει, την αλήθεια πόσο είναι. Μία ώρα και 20 λεπτά είναι. Όχι, δημαρχέ, όχι, δημαρχέ. Αν οδηγά, εγώ είναι λιγότερο μία ώρα. Δημαρχέ, κόψε κάτι. Μπορεί να ρωτήσει κάτι. Στην Αράχοβα. Που άμα πει μέσα στον δήμαρχο, πώ είναι ώρα κάνει την ανακατεύει. Δήμαρχε, θέλω να είσαι σε αυτά, όχι αεροπορικός, προσγειωμένος. Εγώ θα πω ότι η Αράχοβα είναι 2 ώρες. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Όχι, δεν είναι. Το αργότερο που θα κάνει στην Αράχοβα να έρθει ένα κανονικό, το αργότερο που θα κάνει είναι 1,5 ώρα. Εντάξει. Εγώ θα έρθω την επόμενη εβδομάδα και θα το τσεκάρω. Έλα την επόμενη και θα το τσεκάρω. Έρχομαι για φορμαέλα. Όχι, δεν πρέπει να μου πει έλα, πρέπει να μου πει Μάρκο, έλα για φορμαέλα. Μάρκο, έλα για φορμαέλα και μου καλά. Έχουμε το ψημοτήρι, έχουμε φοβερά κρέα εδώ πέρα που δεν υπάρχουν αλλού. Και πολύ ωραία ψάρια, αν κατεβεί στην Αντίκυρα.
Κοίτα τώρα, ακόμα... να πας στον Παρνασσό για ψάρια, θα τρελαθώ εντελώς. Είναι απίστευτο, ναι. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, νομίζω ότι ισχύει. Δώσαμε μια πολύ ευχάριστη νότα, νομίζω, στους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM 97,8 με τη ζωντανή μας συζήτηση και θα την επαναλάβουμε πολύ. Δεν περιμένουμε να έρθει όχι στον άλλο κόσμο φέτος. Και εμείς σαν δημοτική αρχή θα κάνουμε 5 του μηνός. Ο στόχος μας θα είναι Αράχοβα 365 μέρες. Τέλειο. Θέλουμε να κρατάμε το βουνό όλο το χρόνο ανοιχτό. Γιατί ξαναλέω πάλι, μπορεί να αρχίσει να είσαι το καλοκαίρι, να μείνει στην Αράχοβα στα 950 μέτρα και να κάνει 20 λεπτά. Είναι δηλαδή, πολύ ωραίο το πακέτο. Πάνω, να μην σε τρώει η υγρασία τη θάλασσα που θα σε ένα θαλασσό. Όταν στη θάλασσα σε ένα κατάλημα. Είναι δελεαστικό. Αλλά κάποιος κοιμάσαι μέσα στη δροσιά το καλοκαίρι στην Αράχοβα. Και πολλά, θα σου πω αυτό κοινοντάς, πολλά καταλήμματα αυτό το καλοκαίρι δούλεψαν, πάρα πολλά δούλεψαν φέτος στην Αράχοβα. Είναι δελεαστικό το πακέτο, Δήμαρχε. Το αγοράζω το πακέτο. 365 μέρες Αράχοβα, λοιπόν. Τέλος. Να είσαι καλά, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Σε όλες τις περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.